Ένα από τα πιο δημοφιλή memes που κυκλοφορούν αυτή την εποχή στο διαδίκτυο είναι αυτό εδώ. Και δεν θα σας το κρύψω πως είμαι 100% σύμφωνος με αυτό, αλλά δεν έβρισκα ποτέ τον τρόπο να σας το εξηγήσω. Μέχρι σήμερα. Γιατί σήμερα θα δούμε μια ταινία που έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με το Fast and the Furious. Δηλαδή αμάξια που κάνουν βρουν vroom, vroom πολύ παραπάνω από το κανονικό και ένα πολύ τίμιο bromance όπου το Ford v Ferrari στοχεύει στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Το Ford v Ferrari είναι ένα δημιούργημα του πολύ υποτιμημένου, κατά τη δική μου άποψη, σκηνοθέτη James Mangold και πρωταγωνιστούν οι e. Matt Damon, John Bernthal, που πολλοί θα τον γνωρίζετε από το The Punisher ή από τη σειρά για τους πιο παλιούς The Walking Dead, η Καϊτριώνα Μπαλτέ και ο αγαπημένος μου Christian Bale. Να πω για αρχή πως το Ford V Ferrari κέρδισε δύο Oscar φέτος, το πρώτο ήταν για το μοντάζ εικόνας και το δεύτερο για το μοντάζ του ήχου. Για το δεύτερο μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί θα δούμε κάποιες όμορφες λεπτομέρειες που αξίζουν πιστέψτε με. Η ταινία βασίζεται στην πραγματική ιστορία ενός σχεδιαστή αυτοκινήτων του Κάρολ Σέλμπι και ενός οδηγού αυτοκινήτων του Ken Miles όταν προσλαμβάνονται από τη Φόρτ για να δημιουργήσουν ένα αγωνιστικό αμάξι που θα γκρεμίσει από το θρόνο του 24ου αγώνα Le Mans και όχι μόνο την επί σειρά ετών νικήτρια Φεράρι. Η αλήθεια παιδιά είναι πως πλέον όταν βλέπω τον Christian Bale σε cast μιας ταινίας είναι όπως βλέπω σοκολάτα μέσα σε ένα γλυκό. Ξέρω δηλαδή από πριν ότι θα είναι καλό. Το αξιοσημείο του και το αξιοθαύμαστο όμω, παιδιά, με το συγκεκριμένο τύπα σε αυτή την ταινία είναι η μετάλλαξή του. Και δεν μιλάω για την οπτική μετάλλαξη μόνο γιατί και από προηγούμενε ταινίε του Κρίστιαν Μπέιλ γνωρίζουμε πως ο τύπο αυτό σε αυτό το τομέα είναι μάστερ. Αλλά για τη γενική του μετάλλαξη. Ο άνθρωπο αλλάζει την προφορά του, αλλάζει τον τρόπο που μιλάει, αλλάζει τον τρόπο που φέρεται, αλλάζει τα τικ στο πρόσωπό του αλλάζει ολόκληρο. Με δυσκολία σε κάθε ρόλο καταλαβαίνει ότι είναι ο ίδιο ηθοποιό. Και η δική μου άποψη, παιδιά, είναι πω εάν φέτο δεν υπήρχε η εκπληκτική ερμηνεία του Χόακιν Φίλινγκ στην ταινία Τζόκερ, το Όσκαρ θα έπρεπε να το κερδίσει ο Μπέιλ. Ο Ματ Ντέιμον κάνει αυτό που πρέπει, χωρί υπερβολέ, χωρί τίποτα. Πλαισιώνει ιδανικά τον Κρίστιαν Μπέιλ και νομίζω πως έχουν αρκετά καλή χημεία αυτοί δύο. Θα ήθελα πάρα πολύ να τους ξαναδώ σε μια ταινία γιατί ο ένας είναι τέρμα εκφραστικός και ο άλλος είναι λίγο πιο εκφραστικός από ένα ζόμπι. Και πάμε στο αγαπημένο μου σημείο που είναι τα τεχνικά. Εάν παρατηρήσατε πιο πριν είπα πως ο James Mangold είναι λίγο υποτιμημένος σκηνοθέτης. Εάν θυμάστε ή για όσους ξέρουν είναι και ο σκηνοθέτης της ταινίας Logan. Και αυτοί που θα δουν το Ford V Ferrari θα καταλάβουν γιατί τον λέω υποτιμημένο. Εμένα παιδιά, σε αυτή την ταινία η σκηνοθεσία του James Mangold μου θύμισε ταινίε του Christopher Nolan, του αγαπημένου μου Christopher Nolan, και το λέω αυτό γιατί έχουν την τάση και οι δύο να σου εξηγούν τα πάντα με όμορφο τρόπο, με αριστολιωματικό τρόπο και να μην σου αφήνουν καμία απορία. Που, χου. Σε αυτή τη σκηνή ο Christian Bale, Aka και Miles είναι πρώτο ενό πολύ σημαντικού αγώνα και ο γιο του την προηγούμενη μέρα του έχει φτιάξει ένα ομοίωμα τη πίστα που θα τρέξει και ζητάει από τον πατέρα του να του εξηγήσει πώ θα αντιμετωπίσει τον αγώνα, τι θα κάνει και πού. Και όντω, ο Κεν Μάιλ του εξηγεί και μαζί με το γιο του μαθαίνει και εσύ πώ θα κινηθεί στον αγώνα. Ε, αυτό έχει ω αποτέλεσμα όταν φτάσει η σκηνή του αγώνα εσύ να ξέρει τι γίνεται και να μην κουράζεις το μυαλό σου με καμία απορία. Απλά αράζεις την καναπεδάρα σου και απολαμβάνεις αυτό το οπτικό αριστούργημα. Θα σας έλεγα και άλλα τώρα, αλλά έχετε καταλάβει ότι δεν γουστάρω πολύ τα spoilers, οπότε σταματάω εδώ. Η ταινία παρόλο που δεν είναι δράσης, σε κρατάει στην τζίτα από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί σου δίνει την εντύπωση Πω δεν είναι τίποτα σίγουρο, ούτε καν η ζωή των πρωταγωνιστών. Εδώ, παιδιά, θα ήθελα να παρακαλέσω αυτού που έχουν δει ήδη την ταινία να μην γράψουν κάτω στα σχόλια spoilers. Γενικά, ρε παιδί μου, να μπορέσουν να απολαύσουν και αυτοί που θα δουν την ταινία μετά από αυτό το βίντεο. Thank you. Είπα στην αρχή πω το Ford V Ferrari κέρδισε και το Oscar Mondaz ήχου και όχι αδίκως. Η ταινία, παιδιά, είναι ένα ακουστικό διαμάντι και θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Σε μια σκηνή, λοιπόν, ο Ken Miles οδηγεί το θρηλυκό Ford GT40 και οι δημιουργοί ήθελαν να έχουν τον ήχο ακριβώς αυτού του αυτοκινήτου. Το μόνο πρόβλημα εδώ είναι πως το Ford GT40 είναι ένα vintage πολύ σπάνιο αμάξι που είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο να το βρεις, έω απίθανο. Απίθανο εάν δεν είσαι το Hollywood. Γιατί εάν είσαι το Hollywood, οι τύποι βρήκαν έναν και μοναδικό συλλέκτη που έχει φτιάξει ξανά αυτό το αμάξι, το πήραν, το νίκιασαν και το ξεπάτωσαν στις ηχογραφήσεις. Έβαλαν μικρόφωνα παντού, στη μηχανή, στο λευγέ, στα πετάλια, πίσω στην πινακίδα και γύρω γύρω στην πίστα ώστε να έχουν τον κάθε πιθανό ήχο που θα χρειαστεί στην ταινία. Παιδιά, καταλαβαίνετε γιατί πράγμα σα μιλάω. Οι άνθρωποι θα μπορούσαν να βάλουν οποιονδήποτε άλλο ήχο οποιοδήποτε άλλο αγωνιστικού αυτοκινήτου και α μη γελιόμαστε, δεν θα καταλαβαίνατε καμία διαφορά ούτε εσεί, ούτε εγώ, ούτε κανεί. Εκτό από 5-10 άτομα που είναι γνώστε του συγκεκριμένου αντικειμένου, όλοι οι άλλοι δεν θα καταλαβαίναμε τίποτα. Αυτό που έβαλαν όμω οι δημιουργοί τη ταινία, του ήχου τη ταινία, είναι αυτό που φωνάζω από το πρώτο επεισόδιο αυτού του καναλιού, το μεράκι, η αγάπη για αυτό που κάνουν. Να λοιπόν μια ταινία που θα σε κάνει να αγαπήσεις το μηχανοκίνητο αθλητισμό, ακόμα και αν είσαι άσχετος με αυτό το αντικείμενο. Να λοιπόν μια ταινία που θα σε παροτρύνει να κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμα και όταν όλα γύρω σου φαίνονται να πηγαίνουν στραβά. Να μια ταινία που θα σου πει πως οι αξίες της φιλίας και της αγάπης είναι πολύ μεγαλύτερες και πιο σημαντικές αξίες από τα χρήματα ή την προσωπική επιτυχία. Γι' αυτό λοιπόν λέμε όχι στι ταινίε Fast and Furious. Λέμε ναι και σε άλλε ταινίε από το Ford V Ferrari. Γιατί τι έχουμε ανάγκη και εμεί, αλλά και το Hollywood. Για ένα καλύτερο αύριο. Τι έγινε, ρε. Μέχρι εδώ έχει πληρώσει, αδερφέ. Τσε, τι πάθα. Εάν έχει δει την ταινία Ford V Ferrari, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω τη γνώμη σου, την άποψή σου για την ταινία κάτω στα σχόλια. Και να το συζητήσουμε όπω κάνουμε. Πάντα. Εγώ ήμουν ο Θωμά. Εάν θέλει να βλέπει περισσότερο υλικό από μένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινε ω το τέλο αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρει τι να κάνει και για να μην χάσει τα επόμενα, πάτησε το κουμπί τη εγγραφή. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.